Ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, καπέλο για τον ήλιο και αναζητώντας κυρές γωνιές, οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης αντιμετώπισαν τον καύσωνα. Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και όσοι έχουν παραμείνει στην πόλη για τον Αύγουστο και δεν έχουν τη δυνατότητα για μια βουτιά στις κοντινές παραλίες, ταλαιπωρήθηκαν από τις διαθέσεις του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη των 38 βαθμών Κελσίου σήμερα, ένας πολύ καλός τρόπος για να δροσιστείς είναι να είσαι σε συντριβάνι. Ποτίζω τα πάρκα. Μπράβο. Αφού δεν προλαβαίνει ο Δήμος και είναι χαλασμένα τα μπεκάκια, τι να κάνουμε, και εμείς βοηθάμε όσο πολύ. Γενικά με τον καύσωνα πώς θα αντιμετωπίσετε? Μια χαρά είναι. Ή ζέστη θα κάνει, ή κρύο θα κάνει, ή θα βρέχει, θα χιονίζει. Δόξα τω Θεώ. Με το Θεό δεν θα βγάζει, μια χαρά είμαστε. Το μοναδικό πράγμα που δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου είναι να δουλεύω με καύσωνα. Αλλά βλέπετε, οι ανάγκες της ζωής είναι τέτοιες πλέον, λόγω κρίσης, που δεν μας επιτρέπουν να πάμε ούτε το Σαββατοκύριακο για ένα μπάνιο εδώ κοντά. Πάρα τα αυτά. Η ζωή πάνω στο καράβι τώρα με τον καύσωνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τελειώνουμε, ό,τι όπως λιώνει όλος ο κόσμος. Λιώνουμε. Λιώνουμε. Εντάξει, ακόμα καλά είναι, δεν είμαστε τόσο. Καλά είναι, ε. Μια χαρά είναι, καλά είναι ακόμα. Κρατάω τα παράθυρά μου και την πόρτα ανοιχτή αυτό. Πάντως στην πόλη βρίσκεστε? Ναι, εκεί στο Χαριλάο μένω. Για μπάνιο? Έχω να πω 10 χρόνια. Χωρίς πλάκα. Άρα με άλλους τρόπους τώρα αντιμετωπίζετε τον καύσωνα? Νερό, δροσιά? Πίνω νερό, χυμούς, ναι, έτσι. Τι να κάνουμε, υπομονή. Τα έχει αυτά η εποχή, το κλίμα της Ελλάδος. Άλλοι πάλι σκέφτηκαν να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα με ένα τσιπουράκι και λίγα μεζεδάκια στη σκιά. Άντε, στην υγειά σας, παιδιά. Επειδή σε καύσωνα πολύ, γι' αυτό πίνουμε τσιπουράκι. Να ευχαριστηθούμε τουλάχιστον. Καύσωνα αντιμετωπίζεται μόνο με τσιπουράκι δροσερό. Άντε, γεια μας. Για να ξεπεράσουμε τον καύσωνα και να περάσουμε καλό καλοκαίρι. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία και τις βαριές σωματικές εργασίες, να ντύνονται ελαφρά και να φορούν γυαλιά ηλίου και καπέλα. Ο καύσωνας θέλει πολλά υγρά, συχνά χλιαρά ντουζ και κλιματιζόμενους χώρους. Τα μωρά και τα βρέφη πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται ελαφρά, να μην μένουν στον ήλιο και να φορούν καπέλο. Όσοι έχουν ηλικιωμένους θα πρέπει να τους μετακινήσουν σε δροσερούς χώρους και το σπίτι τους θα πρέπει να ανοίγει μόνο τη νύχτα και όχι τις ζεστές ώρες της ημέρας. Αν υπάρχει ανάγκη, να φροντίσουν για ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα και να μην τους εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Μια χαρά αντέχω. Δεν ξέρω, είναι άλλοι που δεν μπορούν να αντέξουν. Εγώ αντέχω. Δεν έχω. Πώς να το κάνουμε? Μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ έχει πολύ ζέστα και εγώ δεν ξέρω, τρελαίνομαι με αυτή τη ζέστα. Έχει πάνω από 40 βαθμούς τώρα. Από καίγομαι ολόκληρο. Καίγομαι. Να, μουσικιώμα είμαι. Τι άλλο να πω. Λεφτά δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Αυτά είναι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα ύψη αναμένεται να παραμείνει ο υδράγυρος και τις επόμενες ημέρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 40 και κατά τόπους του 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά του 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράγυρος θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς, έως και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως σε Ιόνιο και υπηρετικά. Το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας από τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.